περισσότερες σε αριθμό έτσι προσωπικά έχουν ανθίσει στην Κρήτη, αλλά και στον Πόντο. Έχουν τα Δωδεκάνησα, έχει Κύπρος, η Θράκη. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, δηλαδή μία περιοχή από αυτές που σας ανέφερα να ανθίζει παράλληλα τόσο μικρό ποιητικό είδος με μόνο δύο στίχους, 15 σύλλαβους και από την άλλη να ανθίζουν παράλληλα και να καλλιεργούνται τα μεγάλα διηγηματικά τραγούδια, οι παραλογές, τα κριτικά που σας ανέφερα, τα ιστορικά. Αυτό πώς εξηγείται? Με μία σύντομη μελέτη που έκανα, πολύ σύντομη και επιφανειακή, επεξηγείται από πόντιους λαογράφους το γεγονός ότι κυρίαρχο μουσικό όργανο σε όλες αυτές τις περιοχές ήταν η λύρα, η οποία είχε σαν αποστολή της από αρχαιότητα των χρόνων να εξυπηρετεί και τα δύο αυτά είδη τραγουδιών. Και τα πολύ σύντομα έως και τα πολύ μεγάλα και αφηγηματικά. Είναι μια εξήγηση, ενδεχομένως να είναι σωστή με βάση έτσι κάποιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί. Και να πούμε ότι τα δύστιχα έχουν μια αξία. Για κάποιους μπορεί να μην ανήκουν στο είδος των τραγουδιών. Δηλαδή δεν το θεωρούν ότι ανήκουν στο είδος, αλλά στο γένος των τραγουδιών. Δεν είναι είδος τραγουδιού, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένο τραγούδι με αρχή και τέλος. Όμως αυτό που λέει και ο κ. Καραμπελιάς στο βιβλίο του, να μην αποδειωθεί η αξία των δυστίχων, γιατί προσπαθούν δεξιοτεχνικά, θα λέγαμε, και κατορθώνουν να αποδώσουν μια ολόκληρη αφηγηματική ενότητα μέσα σε ελάχιστες φράσεις. Και ακολουθούν την εκφραστική λιτότητα του δημοτικού τραγουδιού. Τα ποντιακά δυστυχά έχουν ποικίλη θεματολογία, δηλαδή μπορούν να αναφέρονται στη φύση, στην καθημερινή ζωή, σε ιστορικά γεγονότα, τις γενοκτονίες κτλ. Όμως τα περισσότερα δυστυχά έχουν να κάνουν με την αγάπη και τον έρωτα, γι' αυτό και εντάσσονται στην κατηγορία των ερωτικών τραγουδιών. Επειδή στη συνέχεια θα κάνει ομιλία ένας κριτικός, ο κ. Δελιγιαννάκης Εγκλέζος, έκανα έναν πολύ σύντομο παραλληλισμό σε κριτικές μαντινάδες και ποντιακά δυστυχά και βρήκα δύο έτσι από αυτά. Θέλω να σας τα παραλληλήσω για να δείτε μία γλωσσική και νοηματική σύμπνοια των δύο περιοχών. Λέει ο κριτικός, χρωστά στη μαύρη γη το κορμί του και στην καλή του μαντινάδες. Τσι μαύρη γης χρωστό κορμί και νους παπά παράδες και μιας μικρής μελαθινής κάμποσης μαντινάδες. Για να πει ο Πόντιος, με παρόμοιο θέμα, τον ουρανόν χρωστό την ψήμ, τον άδειν το κορμόπον και σεν κορτσόποντε χρωστό και τυραννή στο ψόπον. Βλέπετε λοιπόν πως οι δύο περιοχές κάπου συνδύουν. Και άλλες μαντινάδες βρήκα, δεν έχουμε χρόνο, που νομιάζουν κριτικές με ποντιακά δύστιχα. Ο κριτικός είναι πιο λεπτολόγος στις περιγραφές του στις μαντινάδες, εξηνούν τη γυναικεία ομορφιά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της καλής τους, οπότε την παίρνει την ομορφιά σαν ένα ιαίο έτσι σύνολο. Συνήθως ο άντρας έτσι αναφέρεται στα ερωτικά δύστιχα με σεβασμό και με μια τάση αυτοθυσίας προς τη γυναίκα. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί ένα πολύ γνωστό, γι' αυτό κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή, ένα πάρα πολύ παραδοσιακό τραγούδι του Πόντου, το οποίο είναι παραλλαγή από το πολύ γνωστό δημοτικό της κυρίως Ελλάδος, της Άρτα στο Γεφύρι, το περίφημο «Τη Τρίχα στο Γεφύρι». Αυτό το γεφύρι χτιζόταν στον Δαφνοπόταμο, στον Πηξίτη ποταμό της Τραπεζούντας. Και εκεί πέρα στον πρωτομάστορα τέθηκε το δίλημα «Καθήκον η οικογένεια για να στηθεί το γεφύρι σου». Λέει λοιπόν το περίφημο τραγούδι. «Ακυπέραν σοδρακολίν, συντρίχα στο γεφύρι, σύλλημα στόρε δούλευαν και μύρι μαθητάδες. Όλεν τη μέρα νέχτιζαν, τη νύχτα νεχαλάουτον. Ντόδεις με πρωτομάστορα και στένο το γεφύρις. Αν δίγωσε τον κύρι μου, άλλον κύριν πακέχω, αν σου δώσω τον πατέρα μου, άλλον πατέρα δεν έχω. Αν δίγωσε τη μάνα μου, άλλον μανάν πακέχω, άλλη μάνα δεν έχω. Για να καταλήξει, αν δίγωσε την κάλλη, καλύτερο νευρίκο». Από τις λίγες εξαιρέσεις που ο Πόντιος δεν εξυμνεί τόσο τη γυναίκα και βάζει το καθήκον μπροστά. Γενικά, ο κ. Καραμπελιάς στο βιβλίο του εξηγεί ότι τα τραγούδια της αγάπης παρουσιάζουν μετρική και μορφική ποικιλία, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουν από δύστιχα, από μερικές εξαχροστοιχίδες, και να καταλήξουν σε μεγάλες μπαλάντες, έτσι ερωτικές, με ανομοιοκατάληκτους 15 σύλλαβους ή με ανομοιοκατάληκτες ρήμες ή δεν καθόλου βγαίνουν εκτός 15 σύλλαβου ποιητικού μέτρου. Θα ακούσουμε τώρα ένα αυτοτελές ποντιακό ερωτικό τραγούδι, με αυτόνομο δηλαδή, με δικό του θέμα με αρχή και τέλος,
μερικούς μονοστίχους πάλι για να μην κάνουμε κατάχρηση του χρόνου. Το τραγούδι λέγεται «Έτερον χιλιγερή» και αναφέρεται στην προσπάθεια ενός ζευγαριού να περάσει τον ποταμό. Η κοπέλα δεν μπορεί να το περάσει και έτσι τάζει κάθε φορά κάτι στον άντρα για να την περάσει απέναντι, ο οποίος δεν το δέχεται γιατί αφήνει ένα ερωτικό υπονοούμενο ότι πάντα θέλει το κάτι παραπάνω. Στην ουσία θέλει να έρθουν κοντά και να φιληθούν. Ας ακούσουμε λοιπόν από τα παιδιά αυτό το τραγούδι. Είναι, θα δείτε και πόσο χαρούμενο είναι σε σχέση με τα άλλα που ήταν πιο λυπητερά.